Έχει ξεπέσει λίγο, ξέρεις, και τις μεγάλες απονομές, εκτός από τα Όσκαρ, βέβαια, τα οποία κράτησαν ένα επίπεδο το οποίο ήταν συγκεκριμένο. Μάλιστα, λοιπόν, και για τους άπιστους τομάδες Παύλα Φραγκολιάδες, δείξε άλλη μια φωτογραφία από την Daily Mail που δείχνει ότι ο Μπεν Αφλεκ είναι μαζί με την J-Lo, έτσι. Και θα πω εγώ κάτι. Αν δούμε μια φωτογραφία του Φραγκολιά με την... Είναι μαζί. Συγγνώμη. Τι ναι, αν δούμε μια φωτογραφία σου. Ναι, για με την Άννα Βύση, σε ένα φέρετρο. Τι θα πιστεύουμε. Τι σημαίνει, δηλαδή, ότι έχω ξαναβρει εγώ με την Άννα. Θα μπορούσε. Ναι, σε ένα φέρετρο. Ότι μπορεί να είμαστε καλοί φίλοι. Σε ένα φέρετρο, σου λέει. Σε ένα φέρετρο, λέμε. Τους φωτογράφησαν σε ένα φέρετρο. Συγγνώμη, είμαι ο Μπεν Αφλεκ και έχω στην πάντα και 100. Είναι η Τζένιφερ Λόπερ και έχει στην πάντα 500. Δεν θέλουμε να μείνει στο Λος Άντζελες και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε στο Σαλέμου στο βουνό. Πάντως η Δώρα, αν έβλεπε φωτογραφία δική σου να φεύγεις από ένα θέρετο με μία δώρα, πόλη τώρα, σου, παιδιά, να μιλάμε με την κοινή λογική το λαρίγκι. Τώρα. Μη μου λέτε τώρα για σένα. Σου, συγγνώμη. Δηλαδή είναι δύο άνθρωποι στην αμάξι, οι οποίοι ήταν μαζί πριν 17 χρόνια. Και είναι δύο άνθρωποι που ήταν μαζί πριν από 17 χρόνια. Δηλαδή, αν έχει υπάρξει εραστή ή ζευγάρι με κάποιον άνθρωπο, σημαίνει ότι αν ξαναβγεί φωτογραφία κάπου κάποτε, τα έχετε ξαναδεί. Δεν είχε καφέ στο Κολονάκι. Ήταν σε ένα θέρετρο στη Μοντάνα. Σαν να πα εσύ από να θέλουμε να δούμε τέρμα τη θάλασσα και την αμμουδιά. Θέλουμε έλα τα ψυγιά, χιόνια και βουνά. Εντάξει. Και τα άλλα όλα δεν τα έχετε. Γιώργο. Τώρα μετά από 17 χρόνια θα ψάξουμε να πούμε. Πού είναι η απόχειρε, παιδιά! Παίρνετε την απόχειρε. Μετά το σύνολο τρελάνε. Σειρά μου. Να με τρελάνετε τώρα. Το ότι είναι δύο άνθρωποι μαζί σημαίνει ότι είναι. Θα τον νούσω, δεν μπορώ άλλο.